πλέον όλοι είμαστε πάρα πολύ έμπειροι από αυτά που έχουμε ζήσει. Ο καθένας από τη δικιά του οπτική και μεριά, από το πόστο του μέσα στην ίδια τη ζωή, να το πω έτσι, έχει καταλάβει πολλά, έχει βομβαρδιστεί από πάρα πολλά, οι πτήσεις, πληροφορίες, και κυρίως έχει αισθανθεί στο πετσί του τις δυσκολίες αυτή τη στιγμή μιας πολιτικής η οποία έχει επιβληθεί στην χώρα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν προσφέρει τίποτα το να προσπαθούμε να αεροποιήσουμε καταστάσεις. Πρέπει λοιπόν να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να αναφερόμαστε στις δυσκολίες και να τονίζουμε ακόμα και, αν θέλετε, και ποια είναι τα διλήμματα που έχουμε, να τα περιγράφουμε. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Σίγουρα. Αλλά σε κάθε γιατί η πρώτη αγωνία είναι να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε την πατρότητα αυτού του προγράμματος που υλοποιούμε. Αυτό πρέπει να το λέμε σε κάθε ευκαιρία κλπ. Ο κόσμος βιώνει ένα πρόγραμμα το οποίο συμφωνήσατε, το οποίο υπογράψατε. Και αυτό είναι που ζει στην καθημερινότητα και υφίσταται. Είναι πρόγραμμα που ακολούθησα, άλλα κλπ. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει. Δηλαδή, πόσο αισθάνεστε ασφαλείς με αυτή την έκφραση ειλικρίνεια στον κόσμο, αλλά δεν έχουμε και την πατρότητα του προγράμματος. Ειλικρίνεια στον κόσμο, διευκρίνηση πως δεν έχουμε την πατρότητα, αλλά από την άλλη λέγοντας ότι κάναμε ό,τι ήταν το καλύτερο, το δυνατόν καλύτερο. Και δεν υπήρχε ουσιαστικά ορατή μια άλλη επιλογή η οποία να μας εγγυάται ότι δεν θα βρεθούμε σε δυσκολότερες καταστάσεις. Νομίζω αυτό πρέπει να είναι το τρίπτυχο μιας δύναμης η οποία προέρχεται και ανήκει στον χώρο της ιστορικής αριστεράς. Έχει τεράστια διαφορά. Προφανώς και δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε ότι αυτά τα ακραία νεοφιλελεύθερα μέτρα, αυτή η ακραία πολιτική λιτότητας είναι μέσα στην δικιά μας αντίληψη για τα πράγματα. Χαρακτηρίζεται λοιπόν τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση ακραία νεοφιλελεύθερα. Αναφέρομαι στο σύνολο των τελευταίων 5-6 ετών και αναφέρομαι ιδιαίτερα στα τελευταία μέτρα, τα οποία παρότι ήταν πολύ πιο μικρότερης έντασης, ισχύει αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησης, ότι όταν έχεις ένα ποτήρι το οποίο έχει ξεχυλήσει από μέτρα ηφαισιακά, μέτρα λιτότητας, και μία σταγόνα ακόμα αρκεί για να ξεκυλήσει. Και τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το οριακό σημείο. Οι αντοχές έχουν στερέψει, έχουν εξαντληθεί. Εκείνο που πιστεύουμε είναι ότι καταφέραμε, αναδιαπραγματευόμενη μια συμφωνία, να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερες δυνατότητες για μια διαφορετική πορεία τα μέσα σε επόμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό, τα μικρότερα ελλείμματα. Τη στιγμή δηλαδή που ο κύριος Μητσοτάκης βγαίνει και τώρα και λέει ότι για μας η πρότασή μας, τώρα το είπε προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, είναι για ελλείμματα 2,5%, γνωρίζουμε όλοι ότι ο ίδιος είχε δεσμευτεί για 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα. Γιατί το λέτε αυτό? Πρωτογενή πλεονάσματα, όχι ελλείμματα. Θέλει να λέω για το μέγεθος της υποκρισίας, ναι, και της αναξιοπιστίας του πολιτικού λόγου που χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο άνθρωπος που πριν από 1,5 χρόνο είχε δεσμεύσει τη χώρα εις το διηνεκές για πρωτογενή πλεονάσματα 4,5%, δεν μπορεί έτσι, χωρίς την στοιχειώδη αυτοκριτική, ανερυθρίαστα, να βγαίνει στις τηλεοράσεις στον ελληνικό λαό και να μιλάει για 2,5% πρωτογενή πλεονάσματα. Εμείς πετύχαμε, όπως γνωρίζετε, μέχρι το 2018 πρωτογενή πλεονάσματα πολύ πιο μικρά. Αυτό σημαίνει 20 δισεκατομμύρια λιγότερα μέτρα, 20 δισεκατομμύρια λιγότερα μέτρα στις πλάτες του ελληνικού λαού, και ταυτόχρονα έχουμε βάλει μπρος, έχουμε δρομολογήσει μια συζήτηση για το χρέος με ένα πολύ βασικό στοιχείο. Ότι δεν θα υπερβαίνουν οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους το 15% του ΑΕΠ. Αυτό είναι μια τομή σε αυτή την υπόθεση. Εκεί που, όπως γνωρίζετε, η Νέα Δημοκρατία μίλαγε για την βιωσιμότητα του χρέους και άλλα τέτοιου είδους. Έρχεστε και λέτε ότι δεν έχουμε την πατρότητα αυτού του προγράμματος. Εμείς το προσπαθούμε, μας επιβάλλονται αυτά τα μέτρα. Βλέπουμε όλες αυτές τις εξελίξεις με το Brexit και τελικά και τη συντηρητικοποίηση όμως του κόσμου. Πού θέλω να καταλήξω? Δεν υπάρχει πιστικός, εναλλακτικός δρόμος σε όλη αυτή την ιστορία? Πάτε, είναι βάζει σκέψεις και την, Ισπανία. Γιατί το βάζει με την Ισπανία. Δηλαδή το Brexit, δύο μέρες πριν και μετά οι εκλογές στην Ισπανία, αντί ο κόσμος να πει ότι αυτό το οικοδόμημα, σύμφωνα και με τη δικιά σας ανάγνωση όλης αυτής της ιστορίας, δεν πάει άλλο και πρέπει να γίνει πιο δημοκρατικό, μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου, να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές, να μην είναι πολιτικές λιτότητας. Βλέπετε όμως ότι δεν εμπιστεύετε κόμματα, πολιτικούς φορείς που αρθρώνουν τέτοιο πολιτικό λόγο, αλλά συντηρητικοποιούνται.
Ο κερδισμένος των Ισπανικών εκλογών ήταν ο κύριος Ραχόη. Μία παρατήρηση παρακαλώ, για το προηγούμενο παρακαλώ. Για να περάσουμε στο δεύτερο πολύ κρίσιμο ερώτημά σας. Εάν συμβιβαστείς, εάν υιοθετήσεις την ουσία, την αντίληψη, την φιλοσοφία του εφαρμοζόμενου προγράμματος, σημαίνει ότι θες να το αλλάξεις. Άρα είναι πολύ κρίσιμο το να λες ότι αυτό είναι το πρόγραμμά μου, από το να λες αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μπορούσα να το αποφύγω, ήταν ένας συμβιβασμός τον οποίο τον έκανα για να μην έρθουν τα χειρότερα για τους πιο αδύναμους, για τους περισσότερους της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό σε σχέση με την πατρότητα. Αλλά η συζήτηση ακριβώς για τα χαρακτηριστικά της πολιτικής των τελευταίων ετών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υπόθεση του Brexit, δηλαδή με την υπόθεση της αποδόμησης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μάτια εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών είναι συνώνυμη της διαρκούς λιτότητας, του περιορισμού του κοινωνικού κράτους, της ανεργίας, αν θέλετε και της έλλειψης δημοκρατικού τρόπου λειτουργίας που χαρακτηρίζει την σημερινή Ευρώπη. Όλα αυτά είναι τα οποία κάνουν λιγότερο ελκτικό το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης σε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Δεν είναι μόνο το Brexit. Το Brexit δεν ήταν κεραυνό στην Ερυθρέα. Δεν μας ευνηδίασε. Θυμόσαστε ότι όπως περιγράφαμε τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πριν το 12, έτσι θα έλεγε κανείς ότι τα συναντάμε το ένα μετά το άλλο στις μέρες μας. Η άνοδος της ακροδεξιάς, του ευρωσκεπτικισμού, σοκ από τη στιγμή που πια οι κίνδυνοι μετουσιώνονται σε μια απόφαση απόσχησης μιας χώρας σαν την Βρετανία. Αυτό είναι σοκαριστικό. Αλλά κανείς που είδανε και μέσα έξω, για να λέμε αυτό. Αυτό είναι ασφαλώς είναι σοκαριστικό, αλλά κανείς δεν ευνηδιάστηκε και μάλιστα από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού είχαμε ακούσει πολύ αναλυτικά το που οδηγεί σήμερα η κυρίαρχη ευρωπαϊκή στρατηγική. Αν δεν αλλάξει αυτή, αν δεν ξανά δεν εγκαταλείψουμε την ακραία λιτότητα, αν δεν ξανανακαλύψουμε την αξία της αλληλεγγύης ανάμεσα στις χώρες κράτη-μέλη, αν δεν ενδυναμώσουμε και δεν αποκαταστήσουμε έναν δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας, έναν δημοκρατικό τρόπο στη λήψη των αποφάσεων της Ευρώπης, τότε πολύ φοβάμαι ότι δεν θα κλαίμε πάνω από, από τους Άγγλους οι οποίοι μας χαιρετήσανε, αλλά θα κλαίμε συνολικά πάνω από την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, η οποία θα αποδομείται ολοταχώς. Να καταλάβω κάτι. Αυτή είναι μια πολιτική και μια σκέψη και μια διαφοροποίηση που δεν είναι τα τελευταία χρόνια. Η πορεία της Ευρώπης δεν είναι σημερινή. Έχει μια ιστορία πίσω της. Και δυστυχώς δηλαδή, επιβεβαιώνεται αυτή η κριτική. Βεβαίως. Η αριστερά επιβεβαιώνεται το αποτέλεσμα και σε ό,τι αφορά το ευρύτερες λαϊκές μάζες. Εκείνο που έχει όμως ενδιαφέρον είναι τι είναι εκείνο που σας κάνει να επιμένετε. Να λέτε, αν δεν αλλάξει. Αν δεν αλλάξει λοιπόν, θα διατηρούμε αυτή την επικυριαρχία, θα διατηρούμε, ο ελληνικός λαός θα υφίσταται όλα αυτά τα μέτρα, θα υφίσταται αυτά τα προγράμματα, θα πάμε σε εργασιακές σχέσεις μεθαύριο και θα βάλουν πάλι ζητήματα. Δηλαδή, ένα θέμα είναι το θεωρητικό σχήμα, το οποίο πάντα η αριστερά το έβαζε, εκείνη τουλάχιστον που έλεγε ότι στο εσωτερικό της Ευρώπης υπάρχει κάποιο μέλλον κλπ. Το θυμάστε, ήταν και μια σύγκρουση στο εσωτερικό της αριστεράς. Βεβαίως. Λοιπόν, άρα οι δυνάμεις φιλοευρωπαϊκές, αν το βάλουμε έτσι, σχηματικά, εκεί, το έβαζαν από πολύ παλιά. Τόσα χρόνια όμως υφιστάμεθα συγκεκριμένες πολιτικές. Είμαστε σε ποιο χρόνο, 6ο-7ο χρόνο της κρίσης. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, δηλαδή θα περιμένω να διαλυθεί η Ευρώπη, δηλαδή ο δρόμος, τι μου λέτε. Λέτε, εάν δεν τα κάνουν αυτά, θα διαλυθεί η Ευρώπη. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι που έχω ως εργαζόμενος. Να περιμένουν να διαλυθεί η Ευρώπη. Οι δρόμοι είναι αυτοί κατά βάση. Το δίλημα είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς οι πολιτικές δυνάμεις παρεμβαίνουν για να αλλάξουν την πορεία των πραγμάτων για να την επηρεάσουν. Προς τη μία ή προς την άλλη λοιπόν. Κατεύθυνση. Στην Ισπανία. Που είχαμε και τον Brexit υπόψη μας. Προσέξτε, και είχαμε και εγώ, και εγώ θέλω να διαβάσουμε λίγο τον χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον προηγούμενο Ιανουάριο, από τον Ιανουάριο του 2015 και έπειτα. Θεωρώ ότι η ιστορική ανατροπή, γιατί για τα δεδομένα της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση είναι μια ιστορική ανατροπή. Έχει τροφοδοτήσει τις εξελίξεις, έχει δημιουργήσει πολιτικές εργασίες. Μπορεί να μην είναι αυτές που θα θέλαμε το μέγεθός τους, η αποτελεσματικότητά τους, αλλά το γεγονός ότι ένα νέο κόμμα σχετικά, όπως η Ποδέμος, σε δύο εκλογικές μάχες πλέον κατοχυρώνεται ως το τρίτο, σχεδόν δεύτερο, έτσι, μόλις δύο μονάδες διαφορά. Σχεδόν τους δεύτερο δεν υπάρχει στη σκέψη, στην πολιτική. Θα το δεχτώ με την έννοια, με την έννοια του ρεαλισμού της πολιτικής, ρεαλιστικής ανάγνωσης. Και μάλιστα έχασε ένα εκατομμύριο ψήφους.
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Η συμμαχία με την αριστερά. Προφανώς αυτό το αποτέλεσμα δεν δίνει εγγύηση ότι μπορούμε να κινηθούμε άμεσα προς μια άλλη κατεύθυνση. Αλλά μην το υποτιμάμε. Μην υποτιμάμε τους αγώνες των Ευρωπαίων εργαζομένων και ιδιαίτερα των Γάλλων εργαζομένων πάνω στο έδαφος των εργασιακών σχέσεων που είπατε, οι οποίες είναι έντονες και ελπιδοφόρες. Και ελπιδοφόροι αυτοί οι αγώνες. Μην υποτιμάμε το γεγονός ότι στην Πορτογαλία έχουμε μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση. Αλλά και να ανιτηθεί αυτή η προσπάθεια, αν ετηθούν αυτές οι απόψεις, με ευθύνη πια όχι των ίδιων αυτών που ισχυρίζονται ως τα όσα λένε, αλλά με ευθύνη αυτών οι οποίοι ήταν όλα τα χρόνια ετερόφωτοι, δωροφυροποιημένοι απέναντι στον νεοφιλελευθερισμό. Και αναφέρομαι στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Και εδώ θέλω να σταθώ ότι ένα μεγάλο μέρος πια της ευθύνης για το πού θα πάνε τα πράγματα σχετίζεται με τις αναζητήσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Σας καλούν όμως συνέχεια. Εάν για παράδειγμα. Όλο και περισσότερο. Ελάτε να είστε και εσείς αυτό εδώ. Είναι θετικό, αυτό είναι το θετικό. Αλλά προσέξτε να δείτε, δεν πηγαίνουμε με την έννοια ότι χτυπάμε την πόρτα για να μπούμε μέσα εκεί. Εμείς εκπροσωπούμε τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορική αριστερά. Αυτός είναι ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ και επειδή είναι και στην κυβέρνηση, είναι ένας ρόλος πρωτοκαθεδρίας αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Κύριε Σκουρλέτη, σας κατηγορούν ότι δεν θέλετε, αλλά αναγκαζόσαστε και επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό ως τεφημένες χείρες, πλέον κλαίτε πάνω από αυτά τα οποία κάνετε. Εμείς δεν θέλαμε, αλλά τι να κάνουμε, μας αναγκάζουν. Σας λένε λοιπόν ότι δεν είσαστε ικανοί, γιατί και δεν το πιστεύετε και δεν το θέλετε και δεν έχετε ικανότητες. Και έχονται τώρα να προσθέσουν και κάτι άλλο. Αυτό που λέγατε ως ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς δεν υπάρχει. Σας χτυπάνε και σε αυτό το επίπεδο και αναφέρουμε βεβαίως στην ιστορία της offshore με την Αυγή που βγήκε και έχει δοθεί πλέον μεγάλη έκταση σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε, εμένα με πιάνουν τα γέλια όταν ακούω αυτές τις μπαρούφες. Κυριολεκτικά μπαρούφες. Να εγκαλείται μια εφημερίδα η οποία έχει πάρει ένα δάνειο του ύψους του 1.200.000 και το έχει κατεβάσει νοικοκυρεμένα, αποπληρώνοντας τις 900.000, επειδή σε μια δημόσια πρόσκληση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου βρέθηκε μια εταιρεία την οποία αγόρασε πόσες μετοχές αξίας. 16.500 ευρώ. Ναι, το έκανα 50.000. 49.000, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ, έτσι. Την ίδια στιγμή που αυτή η συζήτηση που γίνεται τώρα στην Εξεταστική Επιτροπή έχει βγάλει στη φόρα τα σκανδαλώδη δάνεια που δινόντουσαν από τους φίλους τραπεζίτες προς τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που πλησιάζουν το 1 δισεκατομμύριο. Έχει βγάλει στη φόρα τα σκανδαλωδώς χορηγηθέντα δάνεια προς τα διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρόκειται για ένα αστείο προπέτασμα καπνού για να κρύψει πράγματα γνωστά και ουσιαστικά τι να κάνει να μπορέσει να δημιουργήσει κάποιες ψεύτικες εντυπώσεις που κρατούν λίγα 24 ώρα και μόνο. Αυτή η συζήτηση θα πάει σε βάθος, ο κόσμος θα μάθει ποιοι δίνανε και πώς θα δίνανε δάνεια σε ποιους και θα αναλάβει ο καθένας το πολιτικό κόστος για όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Όσον αφορά για το περιηθικό πλεονέκτημα, προσέξτε να δείτε τώρα, θα θυμίσω ένα παράδειγμα που εσείς και εγώ το γνωρίζουμε λόγω ηλικίας. Δεν μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το λέω παρόλο ότι δεν πιστεύω στην έννοια της οικογενειακής ευθύνης, αλλά συνειρμικά μου έρχεται στο νου, όταν ήταν πρωθυπουργός ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τον πρώτο χρόνο που άσκησε διακυβέρνηση, έβαλε 9.500 υπαλλήλους στη ΔΕΗ, οι οποίοι γίναν 11.500 μέσα στην τριετία. Αυτή λοιπόν είναι η αξιοκρατία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούν να μιλάνε για ηθικό πλεονέκτημα όταν αυτοί στο επίπεδο των συμβούλων, των υπουργών αυτή τη στιγμή, είχαν διπλάσιο αριθμό από ό,τι έχει η σημερινή κυβέρνηση, η οποία μείωσε τις αμοιβές τους. Δεν μπορούν να μιλάνε για ηθικό πλεονέκτημα αυτοί οι οποίοι έχουν στις λίστες τους άτομα τα οποία έχουν λογαριασμούς στο εξωτερικό. Οι υποθέσεις αυτή τη στιγμή ερευνώνται από τη δικαιοσύνη και σίγουρα θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να μάθουμε. Τα ανοίξατε όλα. Πάμε λοιπόν, το ηθικό πλεονέκτημα και η αριστερά είχε ένα βασικό ζήτημα και ένα βασικό αιτούμενο. Απλή αναλογική. Άδολη και ανώθετη. Όταν ακούω περί συστήματος απλής αναλογικής, αρχίζω και κουμπώνομαι. Καλά κάνω? Όχι, δεν κάνετε καλά. Διότι για να δούμε καταρχήν ποιος την θέλει και γιατί την θέλει την απλή αναλογική. Η αριστερά δεν θέλει. Θα ξεκινήσω για αυτούς οι οποίοι την αρνούνται.
γιατί την αρνούνται, διότι ακριβώς τα συστήματα τα οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ευνοούσαν το πρώτο και το δεύτερο κόμμα αλλίωναν τους συσχετισμούς και περίπου εγκλώβιζαν τις πολιτικές διεργασίες, με αποτέλεσμα να μην απελευθερώνονται και να μην εκφράζονται τελικά και στο επίπεδο του κοινοβουλίου άλλες απόψεις οι οποίες ήταν υπαρκτές μέσα στην κοινωνία. Με αυτές τις εκλογικές πήρατε και τις εκλογικές. Με αυτούς τους εκλογικούς νόμους πήρατε τις εκλογικές. Τον βρήκαμε. Τι θέλετε να κάνουμε. Δηλαδή πέρα από το χέρι μας να μην κατεβαίναμε. Όμως ξανακάναμε. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η παρουσία της αριστεράς στην κυβέρνηση πρέπει να σηματοδοτηθεί από μια προσπάθεια βαθιάς αλλαγής στους όρους και στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η καθιέρωση του συστήματος της απλής αναλογικής. Απλής, άδολης, αλλά με ένα κατόφλι εισόδου. Τι σημαίνει έτσι αυτό, ώστε, δηλαδή, στην πράξη, κύριε Σκουρλέτη? Σημαίνει ένα ποσοστό, ένα 2,5-3%. Για λόγους που όλοι τους καταλαβαίνουν, που δεν σχετίζονται μόνο με τα θέματα της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, αλλά και για εθνικούς λόγους, αλλά και για λόγους τέτοιους, έτσι ώστε αφενός να εκφράζονται αυθεντικά οι γνήσιοι, οι λαϊκοί συσχετισμοί, αλλά ταυτόχρονα να μην υπονομεύουμε και την δυνατότητα συγκρότησης μιας κυβέρνησης. Η απλή αναλογική, ξέρετε κάτι, φέρνει το κάθε κόμμα. Όχι, να μην υπάρχει κανένα μπόνους. Φέρνει το κάθε κόμμα πρώτων ευθυνών του. Διότι και ένα κόμμα του 5, του 6, του 7% μπορεί να βρεθεί σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό. Άρα δεν χωρούν πλέον ούτε δημαγωγικές προσεγγίσεις, ούτε ανεύθυνες προτάσεις γύρω από τα προβλήματα της χώρας. Και αυτό σκεφτείτε, ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος πώς πράγματι θα αφαίρει μια εντελώς διαφορετική λογική στην ίδια τη λειτουργία των κομμάτων. Ότι το κάνετε τώρα, γιατί δημοσκοπικά δεν είσαστε μπροστά και γιατί σας βολεύει οι επόμενες εκλογές να γίνουν με ένα νέο σύστημα, και δεν το κάνατε πριν τις εκλογές. Το κάνουμε τώρα που είναι ένας ουδέτερα πολιτικά χρόνος, που δεν έχουμε εκλογές μπροστά μας, ακριβώς για να μην ευνηδιάσουμε. Για μας δεν είναι ο άσος από το μανίκι που πετάμε πάνω στο τραπέζι το εκλογικό σύστημα, για να μπορέσει να αφομοιωθεί αυτό το νέο εκλογικό σύστημα, και από εκεί και πέρα κάθε πολιτική δύναμη έχει όλο τον χρόνο να σκεφτεί, να τα μετρήσει και να δει τελικά αν θέλει με έναν αυθεντικό, αδιαμεσολάβητο και γνήσιο τρόπο να εκφράζεται ο κόσμος. Να πάμε και λίγο στα πιο δικά μας, όλα δικά μας, εννοώ τα ενεργειακά. Περιβάλλον, ενέργεια, χωροταξία, τομείς αναμφισβήτητα με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα. Έχετε πει όμως ότι στην ηλεκτρική ενέργεια, στην αγορά, στην ηλεκτρική αγορά, αλλάζουν πάρα πολλά. Ναι. Η Ελλάδα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή αγορά. Αυτή προβλέπει και κατατείνει στην ενεργειακή ένωση των χωρών με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας, της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις σήμερα. Είναι ουδέτερη, που έχουμε, κύριε Σκουρλέτη, αυτή η επιλογή της Ευρώπης? Αυτή η επιλογή γίνεται. Πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει. Όχι, δεν το λέω επικριτικά στην προκειμένη περίπτωση. Το κατάλαβα. Είναι ακριβώς αυτό αναρωτιέμαι. Δηλαδή, είναι ουδέτερη έννοια ο ενεργειακός πόλεμος? Με όρους και γεωστρατηγικής, αλλά και οικονομικής. Υπάρχει πόλεμος και ενεργειακή συνεργασία πέρα από τον ενεργειακό πόλεμο. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για διασυνδέσεις ανάμεσα στις χώρες, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυτό που είπαμε πριν, την ενεργειακή ασφάλεια ή πιο αξιόπιστες και πιο φθηνές υπηρεσίες προς τους πολίτες, δεν χαρακτηρίζεται ως πόλεμος κάτι τέτοιο. Βεβαίως, όλα αυτά τα μέτρα, όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται σε ένα πλαίσιο το οποίο χαρακτηρίζεται από την ηγεμονία συγκεκριμένων πολιτικών. Αυτό θα συνέβαινε ούτως ή άλλως. Αλλά ξέρετε ότι εμείς είμαστε μια δύναμη η οποία θέλουμε να δοκιμαζόμαστε και να δρούμε στον παρόντα χρόνο. Θα ήταν πολύ εύκολο να είμαστε μια αριστερά η οποία να καθόμαστε στο πλάι, να περιέγραφε τα πράγματα, πότε με μελανά ή με λιγότερο μελανά χρώματα, και να μην αναλάβανε το κόστος της ευθύνης των προτάσεών. Να αναλάβετε το κόστος, αλλά να ζήσω κι εγώ καλύτερα και σε μια κατεύθυνση σωστότερη. Δηλαδή, πάντως, ας πούμε, σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πάντως, τι αλλαγές θα υπάρξουν? Για να γιατί έχουμε και τη συνάντηση με τον. Θα σας πω, αλλά πάντως η πρόσφατη μείωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ κατά 15% και για τη μέση και για την χαμηλή τάση, δηλαδή, αλλά και για εμπορικούς πελάτες και για οικιακούς καταναλωτές, είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν συμβεί τις τελευταίες 10 ετίες τα τελευταία χρόνια. Γιατί θα υπάρξουν κι άλλες?
Όχι, λέμε, δεν είπαμε ότι θα υπάρξουν κι άλλες. Α, όχι. Είπαμε ότι θα μελετήσουμε όλες τις δυνατότητες για να υπάρξουν κι άλλες. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οι δημοπρασίες, δηλαδή στα υλικά κλπ., δεν σας δίνουν μια τέτοια εικόνα. Όχι, οι δημοπρασίες ρεύματος που θα μπουν σε εφαρμογή το φθινόπωρο είναι μια κατάσταση η οποία αφορά την δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς και έχει να κάνει ανάμεσα στους προμηθευτές ρεύματος και τους παραγωγούς. Δεν θα αγγίξει άμεσα τους καταναλωτές. Βεβαίως θα δώσει την δυνατότητα να υπάρχουν πιο χαμηλές τιμές χάρη του ανταγωνισμού των προμηθευτών και επομένως αυτό μπορεί να οδηγήσει εκ νέου, ας πούμε, σε μια μείωση των τιμών. Μιλάμε για το ανταγωνιστικό σκέλος, για το εμπορικό σκέλος για τους καταναλωτές. Αυτή τη στιγμή μειώσει των τιμών, κύριε Σκουρλέτη, η ελεύθερη αγορά, ο ανταγωνισμός και το σύστημα το οποίο εσείς πολεμάτε, λέμε πάλι. Η αντίπαλή σας είναι που έφερε αυτές τις μειώσεις. Καταρχήν οι τιμές. Μπορέσαμε μάλλον και πήγαμε σε αυτές τις εκπτώσεις διότι εκμεταλλευτήκαμε και την πτώση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Εάν δεν υπήρχαν αυτές, αν δεν υπήρχε αυτή η μείωση, δεν θα μπορούσαμε άρα, να κάνουμε πράξη. Άρα όταν ψηθεί θα τις ξαναπάρουμε ανάποδα. Μισό λεπτό. Προφανώς μετράει και το γεγονός ότι πηγαίνουμε σε μια αγορά όπου δεν υπάρχει πια το μοναδικό μονοπόλιο. Αλλά εμείς δεν υπερασπιζόμαστε αυτή τη στιγμή μια αντίληψη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να υπήρχε το 70 ή το 80. Θέλουμε όμως στη νέα αγορά που αυτή τη στιγμή, απελευθερωμένη αγορά η οποία διαμορφώνεται, ο βασικός παίκτης να είναι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Έτσι ώστε μέσα από τις νέες συνθήκες ανταγωνισμού να μπορεί να συγκρατεί τα τιμολόγια χαμηλά, αλλά να μπορεί και το δημόσιο να έχει πραγματικά έναν βραχίωνα για αυτό που ονομάζουμε παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας στα χέρια του. Και γιατί είναι αγώνας να μην μειώσετε το ποσοστό συμμετοχής, ποιος σας υποχρεώνει, καταλάβαινε το ποσοστό συμμετοχής στις ενεργειακές επιχειρήσεις. Ποιος σας υποχρεώνει γνωρίζετε, γνωρίζετε ότι κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις μία πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, τυφλή, χωρίς κριτήρια, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω ποιους εξυπηρετεί. Εμείς προσπαθήσαμε στο μέτρο του δυνατού να την ανακόψουμε περιορίζοντάς την σε πολύ συγκεκριμένες και σας λέω κατηγορηματικά, όπως το έχω πει και άλλες φορές, ότι στις ενεργειακές επιχειρήσεις που συμμετέχει το δημόσιο δεν υπάρχει κανένας λόγος να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Τι γίνεται με τον...